εκτός ατζέντας αυτό, αλλά πραγματικά δεν είναι τώρα τρελό να έχουμε μεταξικούς νόμους τέτοιου. Και μπράβο και στους βουλευτές. Και ο κ. Παρασκευόπουλος ήταν και είναι και βουλευτής της Θεσσαλονίκης και είναι και καθηγητής και ήταν και πρώην υπουργός δικαιοσύνης. Θεού κύριε, φυλακή το στόματί μου. Αυτή είναι η μόνη έκφραση την οποία σας λέω. Δεν είναι ατάκα. Δηλαδή με όλα αυτά που συμβαίνουν και τα προβλήματα που έχει η κοινωνία μας, να στρεφόμαστε εναντίον των πλέον ασθενών και εύκολων στόχων με μια αντίληψη η οποία είναι αντικοινωνική και εναντίον του πολιτισμού και του δημόσιου χώρου, πραγματικά προξενεί κατάπληξη και λύπη και ενοχές. Διότι, επιτρέψτε μου να πω, ότι αν δεν είχε γίνει αυτή η καταγγελία και δεν είχε γίνει αυτή η δημοσιοποίηση και η δημοσιότητα, ενδεχομένως, και ενδεχομένως εδώ και χρόνια, να ήταν κάτι το οποίο να ήταν σύνηθες στην καρδιά και στην πλάτη και στα τραύματα που ήδη η κοινωνία μας έχει όλα αυτά τα χρόνια. Κύριε Πρόεδρε, εκδόθηκαν οι 4 πρώτοι τόμοι και παραδίδονται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως ξέρω, και στον Πρωθυπουργό. Μιλώ για τον φάκελο της Κύπρου. Και θέλω να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια, τουλάχιστον η δικιά μου γενιά, μεγάλωσε με το να μάθουμε την αλήθεια για το φάκελο της Κύπρου. Και είναι, κατά τη γνώμη μου, μπορώ να πάρω και τη θέση δηλαδή, ότι είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Όχι το τι έγινε μόνο, αλλά να μάθουμε και το τι έγινε και γιατί έγινε και από ποιους έγινε. Κύριε Ερβανίτη, αύριο θα επιδώσουμε τους 4 πρώτους τόμους από 600 σελίδες του φακέλου της Κύπρου. Θα επακολουθήσουν επί 2 χρόνια εκδόσεις. Θα είναι 30 τόμοι μεγάλοι, με το σύνολο του υλικού το οποίο υπήρχε και είχε εξεταστεί από την αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής πριν από 33 χρόνια. Από το 2015 ανοίξαμε από κοινού με τον τότε πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής, τον κύριο Μύρου, αυτό το θέμα, δεσμευθήκαμε. Δουλέψανε επί 2 χρόνια και επιστήμονες και διοικητικοί και πολιτικοί, έτσι ώστε να έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο θα δείτε αύριο, διότι μία ώρα μετά που θα επιδοθούν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Πρωθυπουργό και στους αρχηγούς των κομμάτων, θα αναρτηθούν τα υλικά αυτών των 4 πρώτων τόμων, η σκηνή θέα που είναι όλο το πρώτο υλικό, οι μαρτυρίες βασικών από τους θεωρούμενους τότε πρωτετίους και άλλα υλικά. Είναι μία εξαιρετική δουλειά, βεβαίως, με 2 υποσημειώσεις που θα τις δείτε αύριο που υπάρχουν και στα προλεγόμενα, ότι αφενός όλο αυτό το υλικό μαζεύτηκε μετά από 11 χρόνια από την τραγωδία, το οποίο σημαίνει ότι ακόμα και μαρτυρίες μπορεί σε ένα βαθμό, για να μην πω να έχουν φτιαχτεί, να είναι στρογγυλεμένες. Αφετέρου, το ότι υπήρξαν αυτές οι δεκαετίες σιωπής επίσης έχουν δημιουργήσει ένα τραύμα, ένα επιπλέον τραύμα. Το ότι έχει κατατεθεί αυτός ο φάκελος και βρίσκεται στο θησαυροφυλάκιο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, το είχαμε πάει σε 7 κούτες πριν από μήνες, δίνει μια δυνατότητα για να μαζευτούν και επιπλέον στοιχεία, μαρτυρίες, αρχεία τα οποία έχουν στην Κύπρο πλέον. Ιδρύματα, έχουν συλλογικότητες, έχουν άνθρωποι, έχουν πρωταγωνιστές, έχουν θύματα. Να μαζευτεί όλο αυτό το υλικό, έτσι ώστε καθώς θα είναι στην διάθεση των επιστημόνων και των επιστημονικών κοινοτήτων και των πολιτικών και των δημοσιολογούντων, να μπορεί σιγά σιγά να προσεγγιστεί όλο το δράμα στην καρδιά του. Πιστεύω πως ήταν ηθικό, ιστορικό, πολιτικό μας χρέος. Τώρα μπορούμε και το υλοποιούμε, διότι διάβασα και κάτι συναδέλφους σας οι οποίοι δεν έχουν επικοινωνήσει 3 χρόνια με αυτή τη δουλειά ή δεν θέλουν να την καταλάβουν και είπαν ότι εν όψη προεκλογικής χρονιάς τώρα θα βγάζουν και διάφορους άλλους φακέλους κτλ. Με συγχωρείτε, είναι άσχετοι. Χρειάζονται 3 χρόνια. Χρειάζονται 3 χρόνια, χρειάστηκαν, και θα δείτε τις εκδόσεις που έχουν βγει.
για να μαζευτεί, να προσεγγιστεί, να καταγραφεί, να καταλογογραφηθεί, να μπει σε ψηφιακή μορφή, να γνωστοποιηθεί, να περάσει από επιτροπές όλο αυτό το υλικό. Ένα πράγμα μόνο μπορώ να σας πω, πως δεν θα λείπει ούτε μία λέξη από όλο το υλικό το οποίο είχε μαζευτεί το 86 από την Εξεταστική Επιτροπή, έφτασε Οκτώβριο του 88 για να πάει στη Βουλή. Υπάρχουν πορίσματα της πλειοψηφίας της Επιτροπής και πορίσματα από τις μειοψηφίες των κομμάτων τότε της Νέας Δημοκρατίας και του ΚΚΕ. Στους πρώτους τόμους είναι όλα τα πορίσματα. Είναι όλα τα πορίσματα, οπότε είναι χρήσιμα. Είναι απολύτως χρήσιμα, εξαιρετικά, ας πούμε, για να μορφωθεί κανείς και να αντιληφθεί τι έγινε και για το Κυπριακό από τότε που δημιουργήθηκε ως πρόβλημα. Πλην όμως, δεν υπήρξε ποτέ πόρισμα της Βουλής. Δηλαδή δεν επανήλθε στην ολομέλεια της Βουλής ποτέ. Δεσμεύτηκε η τότε κυβέρνηση ότι με βάση την αρχική συζήτηση που έγινε και την κατάθεση των πορισματικών διαδικασιών της Επιτροπής θα φέρει προς έγκριση ένα πόρισμα στη Βουλή. Δεν ήρθε ποτέ επί 33 χρόνια. Τα βρήκαμε στα ντουλάπια. Θα πω ένα γιατί όμως. Το γιατί ήταν θέμα πολιτικής απόφασης, μέρημνας ή... Πολιτικής απόφασης. Πολιτικής απόφασης. Διότι είναι προφανές ότι μιλάμε για το 88-89. Ήταν ακόμα ή θεωρείται τότε ότι ήταν πάρα πολύ νοπό το τραύμα. Και αν δείτε και από τα πορίσματα, ήδη τα βέλη για ευθύνες προς τους πολιτικούς επώνυμους, τους πρωταγωνιστές της μεταπολίτευσης, είναι παρόντα στη συζήτηση της Βουλής. Και άρα από εκεί και πέρα, σε εκείνη μεν τη φάση ελήφθη αυτή η απόφαση να μην έρθει ποτέ προς συζήτηση για να υπάρξει πορισματική διαδικασία της ολομέλειας της Βουλής. Τα ύστερα χρόνια όμως προσωπικά δεν τα δικαιολογώ. Δηλαδή οι δεκαετίες που περάσαν από εκεί και ύστερα, καθώς ο ιστορικός χρόνος πια επέτρεπε μια πολύ πιο ψύχρεμη, αποστασιοποιημένη και σοβαρή ματιά σε όλο αυτό το υλικό, και παρόλα αυτά δεν υπήρξε καμία διαδικασία για να έρθουν στην επιφάνεια, αυτό δεν το δικαιολογώ, και γι' αυτό ήταν από τα πρώτα θέματα τα οποία προσπαθήσαμε να υλοποιήσουμε. Να πάω και στις αποζημιώσεις, στις γερμανικές. Έχουμε εδώ συνέχεια της πρωτοβουλίας που είχε πει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ότι θα ξεκινήσει σε επίπεδο Κοινοβουλίου Πρόεδρε. Όχι, είναι σαφής η δέσμευση που υπάρχει σε όλους τους τόνους, ότι το πόρισμα της Επιτροπής, το οποίο υπάρχει πόρισμα της Επιτροπής, εξαιρετικό, της αρμόδιας Επιτροπής, εδώ και 2 χρόνια. Αναλυτικό για όλες τις εκφάνσεις των γερμανικών επανορθώσεων και των ζητουμένων, για όλα τα δράματα δηλαδή που παίχτηκαν, από τα κατεξοχήν δράματα του λοιμού, των μαρτυρικών πόλεων, των βασανιστήριων, μέχρι και τα πολιτιστικά, ας πούμε, αγαθά κτλ. Είναι ένα εξαιρετικό πόρισμα το οποίο θα έρθει τους επόμενους μήνες, τους αμέσως προσεχείς μήνες, για να γίνει απόφαση της Ελληνικής Βουλής, με βάση την οποία θα υπάρξουν, όπως έχει πει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός, σε όλους τους τόνους και σε όλες τις ευκαιρίες συνάντησης και με αντίστοιχους αρμοδίους όλα αυτά τα χρόνια, θα γνωστοποιηθεί κιόλας η διαδικασία σε διακοινοβουλευτικό, διακρατικό και νομικό επίπεδο της διεκδίκησης των επανορθώσεων. Θα κάνω λίγο το σύγχρονο του διαβόλου. Καταρχήν συμφωνώ απολύτως ότι θέλω να μάθω την αλήθεια ως πολίτης. Όλοι οι πολίτες. Αλλά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η ανάγνωση της αλήθειας ή μήπως θα μπορούσε να φέρει σε κίνδυνο και περιπέτεια τη χώρα σε σχέση με άλλες χώρες και συμμαχίες. Τόσο σε ό,τι αφορά στο γερμανικό ζήτημα, τόσο σε ό,τι αφορά τον Ατίλα και την... Κύριε Αλβανίτη, γι' αυτό υπάρχει το διεθνές δίκαιο, ο ευρωπαϊκός ιδιαίτερα, το δανείζω αυτό, νομικός πολιτισμός, και γι' αυτό υπάρχει και ο χρόνος, δυστυχώς λέμε, ο πανδαμάτορ χρόνος, που επιτρέπει σε όλα αυτά τα ζητήματα, παρότι επαναλαμβάνω θα έπρεπε πολύ πιο νωρίς να έχουν έρθει στην επιφάνεια ή να έχουν διεκδικηθεί κιόλας, με έναν τρόπο απολύτως
συγκεκριμένο και χωρίς να δημιουργεί διχασμούς ανάμεσα σε λαούς, διότι αυτό είναι το πιο κρίσιμο ζήτημα, mm-hmm. να τίθενται, να διεκδικούνται, να συζητιούνται, να λαμβάνονται οι απαντήσεις που πρέπει ή να μπαίνουν στην επιστημονική έρευνα. Πιστεύω ότι είμαστε απολύτως καλυμμένοι. Αν θέλετε, είμαστε ανοιχτοί ως προς τη μεγάλη καθυστέρηση το πολιτικό σύστημα που έχει σε αυτά τα ηθικά, ιστορικά, πολιτικά ζητήματα τα οποία πιο έγκαιρα δεν τα έχει φέρει στην επιφάνεια. Δικαιούμαι όπως να ρωτήσω. Και για άλλα. Να σας πω παραδείγματος χάρη ότι στο Auschwitz η Βουλή ήδη θα χρηματοδοτήσει απολύτως και προχωράμε μέχρι το Μάρτιο, νομίζω, θα είμαστε σε θέση να εγκαινιάσουμε το μουσείο και το χώρο. Είμαστε η τελευταία χώρα στην Ευρώπη που στο Auschwitz, που είχαμε δεκάδες χιλιάδες νεκρούς συμπατριώτες μας, Εβραίους και μη, δεν έχουμε μνημείο. Και πολλά άλλα. Δηλαδή, μιλάμε για δεκαετίες οι οποίες είχαν σε μεγάλο βαθμό ρίξει ένα πέπλο σε σημαντικές πλευρές της ελληνικής ιστορίας και στα δράματα που παρακολουθούν αυτή την ιστορία. Θα ρωτήσω, κρίνετε εσείς, γιατί θεωρείτε το πολιτικό σύστημα επέλεγε τη σιωπή ή ακόμα και την, το να κρύψει αυτά τα δύο πολύ σημαντικά, καλά δεν είναι και, το μόνο, και τα μόνα, αλλά τουλάχιστον για αυτά τα δύο που συζητούμε, κομμάτι της ιστορίας. Φοβόταν τις πολιτικές ευθύνες επειδή υπήρχαν άνθρωποι εν ζωή εκείνη την εποχή και ήταν μέσα στα πράγματα? Δεν νομίζω γι' αυτό. Πιστεύω πως ήταν πολιτικές επιλογές. Επιλογές οι οποίες αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό και στην ύλη των σχολικών εγχειριδίων με βάση τα οποία εμείς μεγαλώσαμε, εγώ τουλάχιστον που είμαι πάρα πολύ παλιός, εσείς που είστε αρκετά νεότερος, αλλά τα παιδιά μας που είναι ακόμα στο σχολείο. Αν δείτε το ποια μέρη αυτής της ιστορίας, διότι η Ελλάδα έχει μια εντελώς ιδιαίτερη ιστορία και δεν μιλάω μόνο για την αρχαία ιστορία. Αν θέλετε, αυτό είναι το εύκολο για να συνεννοούμαστε. Όταν πας από το 21 και ύστερα, διότι σε τρία χρόνια θα γιορτάσουμε, θα τιμήσουμε και τα 200 χρόνια της ελληνικής απελευθέρωσης και ύστερα του ελληνικού συντάγματος, είναι από τα πρώτα στην Ευρώπη. Έτσι. Είναι τομές για την ευρωπαϊκή ιστορία αυτή η και σταθμή. Και τα πιο προοδευτικά στην Ευρώπη. Βέβαια. Είναι τομές για την ευρωπαϊκή ιστορία αυτή η σταθμή. Στην Ελλάδα όμως, από ό,τι γνωρίζετε, είναι η μόνη χώρα που έγινε εμφύλιος. Εκτός από τις χώρες της Ιβηρικής που είχε επισυμβεί το κακό και οι χούντες πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Mm-hmm. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είμαστε η μόνη χώρα που δεν απεφεύχθη ο εμφύλιος. Ήμασταν τον μαλακό υπογάστριο και από πλευράς γεωστρατηγικής και τα πρόδρομα φαινόμενα του ψυχρού πολέμου που σφράγισαν τη διεθνή κατάσταση. Όλη αυτή η κληρονομιά κληροδότησε επιλογές. Θέλω να είμαι έτσι στρογγυλός. Κληροδότησε επιλογές οι οποίες γίνανε συστηματικά επί δεκαετίες, είτε με ανοχή, είτε με συνένεση, είτε με έναν τρόπο, εν πάση περιπτώσει, που τελικά δεν οδηγούσε στο να ξέρουμε όλοι μας και ύστερα να κρίνουμε αμερόληπτα, αντικειμενικά, για να δούμε το μέλλον με αισιοδοξία, την ελληνική ιστορία. Ακόμα και τώρα γνωρίζετε ότι ήδη προχωράνε οι γιορτασμοί, η τιμή για την απελευθέρωση της Αθήνας στις 12 Οκτωβρίου, που είναι επί ένα ολόκληρο μήνα πάρα πολλές εκδηλώσεις, εξαιρετικά σημαντικές για χώρους που έγινε η ελληνική αντίσταση εναντίον του άξονα, που είναι πρωτοφανής επίσης σε σχέση με, τα υπόλοιπα με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, και αυτά ήταν κρυμμένα κατά έγινε κάποιο κριτική. Τρόπο. Τώρα βεβαίως έχουμε και την 28 Οκτωβρίου, βεβαίως. Έχουμε αλίμονο. Δηλαδή, έγινε υπάρχουν κριτική ότι δώσατε, μόνο το σεβασμό, ότι δώσατε ιδιαίτερη έμφαση, συμφωνώ απολύτως με την επιλογή αυτή, της απελευθέρωσης Αθήνας, έγινε κριτική. Επί τέσσερα χρόνια ήδη. Ότι έτσι υποβαθμίζετε τη λογική του όχι. Γιατί? Το ακούσατε. Μα γιατί, κοιτάξτε, όσοι θέλανε αυτή την κριτική την κάνουν όσοι νομίζανε ότι σωστά δεν είχαν μπει για να τιμηθούν, αλλά και στη βάσανο της ιστορικής κριτικής, όλα τα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτή τη μεγαλειώδη απελευθέρωση. Mm-hmm. Ήταν γεγονότα απίστευτα,
μέσα στην τετραετία για τα οποία πρέπει να είμαστε υπερήφανοι. Και δεν υπάρχει καμία κομματική ταμπέλα σε αυτά τα γεγονότα, έτσι. Δηλαδή, οι τεράστιες διαδηλώσεις του Μαρτίου του 1943 και του Ιουλίου του 1943 είναι πρωτοφανείς σε όλη την Ευρώπη, με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Η μία, σε λέω τώρα για δύο μαζικά γεγονότα, όχι για ατομικές πράξεις μόνο αντίστασης. Η μία απέτρεψε σε μόνη χώρα, σε όλη την Ευρώπη, την πολιτική επιστράτευση για να πάνε στο Ανατολικό Μέτωπο. Το ΕΑΜ ήταν όμως, κύριε Πρόεδρε. Στη δεύτερη ήταν όλοι. Ήταν 200.000 άνθρωποι που καρδιά ήταν το ΕΑΜ, καρδιά ήταν και άλλες αντιστασιακές οργανώσεις που υπήρχαν σε εκείνη την περίοδο. Αν δείτε την έκθεση που υπάρχει τώρα στο ΕΑΤΕΣΑ από τα 14 μεγάλα στοιχεία, ντοκουμέντα της περίοδου, θα δείτε ότι αφορούν και οργανώσεις άλλων ιδεολογικών, πολιτικών αντιλήψεων, ήρωες που αντιστάθηκαν, ηρωίδες. Έτσι. Λοιπόν, αυτά όλα πρέπει να τα δούμε όλα μαζί. Σας λέω, η δεύτερη τεράστια διαδήλωση ήταν το καλοκαίρι του 1943, όπου απετράπη η επέλαση στην, και η πρόσμιξη στην βουλγαρική κατοχή της Μακεδονίας. Δηλαδή ήταν δύο σημαντικές στιγμές που οριοθετεί το γίγνεσθε του λαού μας. Το ότι έγινε εμφύλιος ύστερα, και επαναλαμβάνω δεν απετράπει, και είναι και αυτό για να δούμε όλες του τις εκφάσεις, τα γεγονότα κτλ., δεν σημαίνει ότι για δεκαετίες όλα αυτά τα απίστευτου ηρωισμού αλλά και μαζικότητα γεγονότα να αποκρύπτονται συστηματικά. Είναι μεγάλο λάθος. Είχα πάει προσφάτως. Έτσι νοηματοδοτείται και η απελευθέρωση αλλά και όλος ο αγώνας που την 28η Οκτωβρίου με αφορμίας, με το όχι, νοηματοδοτεί όλη αυτή την τιμή των επιγόνων και την αντίσταση. Την αντίσταση, αντίσταση. Περί αυτού του ελληνικού λαού πάνω στο, απέναντι στο Μουσολίνι και στον Άξονα. Είχα πάει πρόσφατα, μέσα στο μήνα ήταν, στην εξαιρετική έκθεση για τον Νίκο Μπλουμπίδη, απέναντι από τη Βουλή των Ελλήνων, στο χώρο αυτό. Με, το είπα και στους τηλεθεατές, νομίζω ότι είναι ακόμα σε εξέλιξη. Να πάτε να τη δείτε αυτή την έκθεση. Θα δείτε το κουστούμι του δάσκαλου, το λευκό κουστούμι του, θα δείτε σημειώσεις του. Και μια διαδρομή. Μια διαδρομή. Από το Μεσοπόλεμο και όλα ύστερα, που σαν δάσκαλος είχε συνδικαλιστική δραστηριότητα. Αλλά κυρίως, και θέλω να είμαι ευθύς, και επειδή μιλάμε δημόσια, κύριε Αρβανίτη, και καλά κάνετε και το θίγετε, διότι και σε αυτό υπήρξε κριτική. Εμείς τιμήσαμε, δηλαδή το Ίδρυμα της Βουλής, και τον Νίκο Πλουμπίδη, παρότι δεν ήταν κοινοβουλευτικός, γι' αυτό σας λέω. Και το Ίδρυμα της Βουλής, και σωστά κυρίως αναφέρεται σε όσους με τον ένα με τον άλλο τρόπο είχαν κοινοβουλευτική παρουσία. Παραδείγματος χάρη για τον Κώστα Κάπο. Για τον Κάπο, είχε ήταν. Τιμήσαμε τον Νίκο Μπλουμπίδη, διότι ήταν στην καρδιά της οργάνωσης αυτών των μεγάλων διαδηλώσεων που σας είπα προηγούμενα. Τα υπόλοιπα για όποιον θέλει θα τα μάθει εκεί. Δηλαδή στην καρδιά των μεγαλύτερων εκδηλώσεων, των αντιστασιακών, των μαζικών κινηματικών εκδηλώσεων που γίνανε στην Αθήνα. Αυτά τα βλέπω, πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, ως ένα άνοιγμα ή μια τεράστια προσπάθεια της Βουλής, μέσα σε επικεφαλής, αφού είστε ο πρόεδρος και συντονίζεται, και οι συνεργάτες, προς την κοινωνία. Είναι ανοίγει η Βουλή ή τουλάχιστον προσπαθεί να ανοίξει μία... το κοινό. Έχουμε επί τρία χρόνια έτσι προσδώσει μία πολύ μεγάλη εξωστρέφεια στην λειτουργία της Βουλής, που έχει αποδώσει στο να υπάρχει μία αντίληψη για τη Βουλή όχι ως μαυσολείο ή μόνο ως κέντρο ευλόγως όπου πάρθηκαν αποφάσεις εξαιρετικά επώδυνες τα χρόνια των μνημονίων, διότι αυτή η πρόσληψη υπάρχει στον κόσμο και στην κοινωνία έτσι τ' αλλιώς, αλλά και ενός χώρου που είναι καρδιά της δημοκρατίας, της ιστορικής εξέλιξης, των μεγάλων στιγμών του ελληνισμού διαχρονικά. Και ενθαρρύνουμε επίσης, γι' αυτό σας είπα στην αρχή στο ρεπορτάζ που είχα τεθού, κύριε φυλακή, το στόματί μου, ενθαρρύνουμε αυτά τα χρόνια όλες τις δημιουργικές εστίες, πολιτιστικές, ιστορικά αρχεία, εκθέσεις, εκδόσεις, που παραμείναν όρθιες. Με τι λεφτά είναι αυτά, κύριε Πρόεδρε? Από θεματικό και από τον προϋπολογισμό της Βουλής. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα και το κάνουμε.
Και πιστεύω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που μας έχει φέρει σε επικοινωνία, παραδείγματος χάρη η βιβλιοθήκη της Βουλής, η οποία είναι εξαιρετική, το γνωρίζετε, έχει σχέση με 40 βιβλιοθήκες σε όλη την Ελλάδα, τους προμηθεύει με βιβλία, με εκδόσεις, και μέσω της ηλεκτρονικής έτσι πλέον διακυβέρνησης και επαφής βρίσκεται σε έναν ανοιχτό διάλογο πολιτισμικό, και αυτό μας βοηθάει. Έχουμε εγκαινιάσει εκθέσεις ή βιβλιοθήκες. Η έκθεση Καποδίστρια φεύγει από την Αθήνα και έχει πάει σε 4 πόλεις από εκεί που πέρασε ο Καποδίστριας. Η έκθεση για το γυναικείο και φεμινιστικό κίνημα της μεταπολίτευσης έχει πάει ήδη σε 3-4 πόλεις. Γίνεται δηλαδή μια σωστή, σοβαρή δουλειά εξωστρέφες από πλευράς της Βουλής. Επαναλαμβάνω, το έχω πει με όλες τις ευκαιρίες, με τη συνένεση ή έστω την ανοχή, αλλά και τα δύο έχουν σημασία, όλου του φάσματος των δημοκρατικών κομμάτων της Βουλής. Και σημειώστε το αυτό. Βεβαίως, και δηλαδή, έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Για κανένα από αυτά τα ζητήματα που ήδη έχουμε συζητήσει στην ατζέντα που έχετε θέσει, και ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι λίγες φορές μας δίνετε ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτά. Για κανένα από αυτά τα ζητήματα, επισήμως ή ανεπισήμως, ακριβώς επειδή είναι προσεγμένο επιστημονικά, με εγκυρότητα απόλυτη και από επιστήμονες όλου του φάσματος, δεν έχει υπάρξει ένσταση ή δεν έχει δημιουργηθεί κοινοβουλευτικός έλεγχος αυτά τα 3,5 χρόνια. Ένα καλό που κάνει η Βουλή των Ελλήνων, κυρίες και κύριοι, μικρό αλλά πολύ σημαντικό θα ήθελα να σας πω, είναι ότι ένα μεγάλο μέρος των εκδόσεων γίνεται στη μονάδα Σχήμα Χρώμα του ΚΕΘΕΑ στη Θεσσαλονίκη, που τα χρήματα αυτά, ξέρετε, όλος ο φάκελος της Κύπρου. Και όλος ο φάκελος της Κύπρου. Τι μου λέτε τώρα, δηλαδή οι εκδόσεις που θα δείτε αύριο θα βγουν 30 ή 32 δερματόδετοι τόμοι των 600 σελίδων ο καθένας σε 2.000 αντίτυπα. 1500 για την Ελλάδα, 500 για τους Κυπρίους. Όλη η δουλειά αυτή γίνεται στο ΚΕΘΕΑ. Αυτό είναι ιστορικό και για το ΚΕΘΕΑ, έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι δεν είναι. Βέβαια. Φυσικά. Μπαίνω σε τέτοια θέματα γιατί, όπως είπατε πολύ σωστά, γενικώς δεν ανοίγονται τέτοια θέματα στα μέσα ενημέρωσης, ακόμα και σε εμάς εδώ στη δημόσια. Όμως δεν τους ενδιαφέρει, κύριε Αρβανίτη. Το τι λένε για μένα ή για τη Βουλή οι συνάδελφοί σας στις διάφορες ιστοσελίδες ή στα διάφορα ραδιόφωνα ή στα... πόρο απέχουν από το τι πραγματικά γίνεται στη Βουλή. Όλα υποτάσσονται σε μία ατάκα, σε ένα αφήγημα αντιπολιτευτικό ή σε προσωπική βάση. Δυστυχώς είναι πολύ λίγες οι εκπομπές ή τα αφιερώματα σε κυριακάτικες εφημερίδες έχουν γίνει σε πολιτιστικά που βλέπουν πραγματικά να ενδιαφερθούν και να επικοινωνήσουν ή να κριτικάρουν πάρα πολύ αυτά που κάνει η Βουλή. Λοιπόν, εμένα και το τελευταίο με ενδιαφέρει. Και η κριτική, παραδείγματος χάρη, ανετίως κατά τη γνώμη μου, γράφτηκαν τουλάχιστον 4 ή 5 κατακριτικά άρθρα γιατί η Βουλή αποτόλμησε να κάνει τη μεγάλη έκθεση για τον Μανώλη Αναγνωστάκη και γράφτηκαν, βάλτε το μέσα σε εισαγωγικά, εξ αριστερών, διότι εμείς όταν έχουμε ψηφίσει μνημόνια, πώς τολμάμε για αυτόν τον άνθρωπο με τον οποίο έχουμε ζήσει υπόψη μαζί από κοντά, να αναφερόμαστε σε τέτοιους ογκόλυθους της ποίησης, της αντίστασης, της δημοκρατίας, της λογοτεχνίας. Και αυτό καλό είναι όμως. Ανοίγει μια συζήτηση, γίνεται ένας διάλογος. Καλό είναι, όπως γίνονται και άλλα. Γιατί θυμάμαι πρόσφατα έσταζε το ταβάνι πάνω στα έδρανα και πάνω σε βουλευτές. Γιατί... 82 χρόνια είχε να γίνει παρέμβαση στη Βουλή. Τέλειωσε η παρέμβαση. Ήταν ένα 600 αυτό το project, 4 μήνες, με την τελευταία λέξη της τεχνικής για τα επόμενα 80 χρόνια. Έγιναν εξαιρετικές εργασίες σε όλο το δώμα της Βουλής, όχι απλά στεγάνωσης. Αποξηλώθηκαν και αποκαθαιρέθηκαν, επειδή είμαι μηχανικός, χρησιμοποιώ και κάποιες εκφράσεις, όλα τα παλιά. Και μιλάμε ότι και σε επίπεδο φωτισμού, ασφάλειας, από κάθε άποψη, στεγανότητας τα λοιπά, έχει έτσι πλήρως ανασκευαστεί. Όπως επίσης προχωράει και θα προχωρήσει όλη η ενεργειακή ανασυγκρότηση της Βουλής, προχωράνε έργα στη Λένορμαν, στο καπνεργοστάσιο, σε 2 επιπλέον κτίρια. Πόσα κτίρια έγινε περίπου, τουλάχιστον πόσα δεν νοικιάζεται πια, κύριε Πρόεδρε? 4 δεν νοικιάζονται, 2 ή 3
αν αξιοποιούνται οι δικοί σας. Αξιοποιούνται πάρα πολύ και θα αξιοποιούνται ακόμα περισσότερο. Και έχουν γίνει και αλλαγές στα νίκια. Έχουμε φύγει από κάποια πολύ ακριβά κτίρια και έχουμε πάει με μικρότερα νίκια. Αυτά δεν λέω για χρειάζονται αυτά, περισσότερα. Δηλαδή, αν η Βουλή θέλει να λειτουργήσει και πρέπει να λειτουργεί, σας επαναλαμβάνω, όχι σαν μαυσολείο, αλλά σαν ένας οργανισμός ζωντανός σε επαφή με τα πνευματικά ιδρύματα, σε επαφή με τη δημοκρατία, να προσεγγίσουμε να γίνει Μουσείο Δημοκρατίας, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, που Βεβαίως. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Βεβαίως. Όλα αυτά ξεκινάνε σαν ιδέες και σαν υλοποίηση, το ίδιο για τη Μακρόνησο. Το ίδιο για όλες τις μεγάλες στιγμές. Ξεκινάνε σαν ιδέες και ελπίζω και σαν υλοποίηση από τη Βουλή. Θα σταματήσουν, μπαίνω τώρα λίγο στα πιο πεζά, αλλά τα έχουμε ξανακουβεντιάσει. Θα σταματήσουν ή θα μειωθούν προνόμια συναδέλφων σας που είχαν την τιμή να είναι πρωθυπουργοί ή πρόεδροι της Βουλής και να έχουν μια σειρά από προνόμια, γραφεία, υπαλλήλους, χώρους. Εκεί πήγαινε, αν χρειάζεται η Βουλή, τόσους χώρους. Γιατί και να χρειάζεται η Βουλή χώρο για να έχει βεβαίως το μουσείο της ή να αξιοποιηθεί το μουσείο πάνω στην Καστοριά. Στο γράμμα, λέτε. Στο γράμμα. Αυτά είναι επιπλέον των 7. Δεν το συζητώ. Βεβαίως και να προωθεί. Αλλά πρέπει. Κοιτάξτε, παραλάβαμε μια κατάσταση η οποία και σε αυτό το τομέα. Ούτε να πεταχτεί κάποια πρέπει. Προβλήματα. Ούτε ένας πρόεδρος της Βουλής. Ναι, το γνωρίζω. Πρέπει. Αλλά έχουμε πάει σε κάποιες ρυθμίσεις επί τα βελτίου και κάθε χρόνο προβλέπουμε να γίνονται κάποια πράγματα που να μειώνουν αυτό που κανείς θα το θεωρούσε προνόμιο πέραν της ανάγκης για μια πολιτική λειτουργία των πρώην πρωθυπουργών ή πρώην βουλευτών. Θα σας πω παραδείγματος χάρη για τον κύριο Σιμίτη. Του περιορίσαμε, όταν λέω του περιορίσαμε, κοινή συνενέση και αφού συζητήσαμε και έδειξε άριστη διάθεση, στο μισό το γραφείο που είχε μέσα στη Βουλή που έχουν οι πρώην πρωθυπουργοί και έχει βγάλει βιβλία, κάνει μια συστηματική πνευματική δουλειά. Είναι ένας άνθρωπος παρόν στα πράγματα. Δηλαδή χρειάζεται η δημοκρατία την παρουσία ανθρώπων οι οποίοι έχουν διαδραματίσει τέτοιους ρόλους. Πολύ περισσότερο για τους πρωθυπουργούς, λιγότερο ίσως για τους πρόεδρους της Βουλής. Είναι το λιγότερο αυτή τη στιγμή σαν έξοδο, ας πούμε, της Βουλής που γίνεται. Κλείνοντας αυτή την κουβέντα, θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε ακόμα μάλλον περισσότερο για δημοκρατία, γιατί νομίζω πριν αυτά που θέσαμε στην κουβέντα, δηλαδή με τις ερωτήσεις μου εγώ και τις απαντήσεις, για τη δημοκρατία λέγαμε. Ναι, βέβαιως. Απολύτως. Και το οποίο είναι πάρα πολύ επίκαιρο ως ζήτημα, επειδή στο μεγάλο κάδρο, δηλαδή στο ευρωπαϊκό κάδρο, αυτό το ζήτημα αναδεικνύεται με έναν πρωτοφανή τρόπο που κανένας αναλυτής της προηγούμενου αιώνα δεν θα επιχειρούσε να προσεγγίσει ότι θα μας συνέβαινε τον 21ο αιώνα. Αναδεικνύεται το θέμα της δημοκρατίας σαν κεντρικό ζήτημα που αντιστοιχείται, παραπέμπει στις βασικές αξίες της Ιδρυτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή γίνονται οριοθετήσεις με βάση το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα ή με βάση το μέλλον της Ευρώπης, με βάση την αλληλέγγυη αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και άλλα θέματα, την ατζέντα αυτού που λέμε. Εγώ νομίζω και τις εργασιακές σχέσεις. Οπωσδήποτε, σε κάθε περίπτωση. Σε σχέση με όλα αυτά τα ζητήματα, το ζήτημα της δημοκρατίας, της πολιτικής δημοκρατίας, της κοινωνικής δημοκρατίας, των ελευθεριών, του νομικού πολιτισμού και τελικά της συγκρότησης του ενωσιακού εγχειρήματος βρίσκεται σε δεινή δοκιμασία. Και έχει ενδιαφέρον ότι φέτος που θα γίνουν ευρωεκλογές τον Μάιο, αυτή η ατζέντα είναι παρούσα. Όπως επίσης και τα κοινωνικά ζητήματα. Να ξέρετε πως ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η ελληνική κυβέρνηση από τη Ρώμη το 2017 έθεσαν για πρώτη φορά μαζί με τη συνεργασία του Νότου, όπου ήταν πρωθυπουργοί διαφορετικών ιδεολογικών και πολιτικών προσέγγισης. Δεν ήταν καν οι σοσιαλιστές της Ιβηρικής τότε, αν θυμάστε τα ονόματα, θέσανε την κοινωνική ατζέντα. Έγινε για πρώτη φορά σύνοδος κορυφής στο Γκέτεμπουργκ, ειδική, και πλέον τα ζητήματα της κοινωνικής ατζέντας είναι παρόντα με τη βαρύτητα που έχουν στη γενική συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Είναι μια σημαντική συνεισφορά αυτό το πράγμα. Αυτό το δεν είναι μόνο να κλαίμε για τους ακροδεξιούς, για τους απομονωτικούς και όλα αυτά που γίνονται και τους άξονες. Αμα κλαίς, έχασες. Υπάρχει και η
δημοκρατική, για να επανέλθω στο κεντρικό ζήτημα που θέλει, υπάρχει η δημοκρατική επαγρύπνηση, υπάρχουν οι παραδόσεις, ας πούμε, των λαών των ευρωπαϊκών και υπάρχει και το υποσυγκρότηση, προοδευτικό θα έλεγα μέτωπο στην Ευρώπη απέναντι σε αυτές τις ακροδεξιές. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρωτοπορία αυτού του μετώπου? Εκ των πραγμάτων. Διότι είναι μέσα, ναι, διότι είναι μία από τις τρεις κυβερνήσεις και η πρώτη και από τις άλλες δύο, οι άλλες δύο είναι της Ιβερικής, που συγκροτούνται από δυνάμεις οι οποίες αναφέρονται σε αριστερά, ριζοσπαστικά, σοσιαλιστικά ότι... εγχειρήματα. Ναι, είναι... υπέγραψε μνημόνιο το τρίτο όμως. Δηλαδή είναι μια κυβέρνηση η οποία και ένα κόμμα βεβαίως, αλλά έχει και αυτό στην πλάτη του ένα μνημόνιο. Κύριε Αρβανίτη, να είμαστε σαφείς. Η χώρα μας τυπικά ή λιγότερο τυπικά χρεοκόπησε και ακόμα έχει ένα δυσθεώρατο χρέος της τάξης του 173-175 με βάση τις περσινές, τις χθεσινές μετρήσεις, ας πούμε, χρέος. Στη βάση αυτή υπήρξανε οι συμφωνίες. Είναι η πρώτη κυβέρνηση στην Ελλάδα η οποία όχι απλά ολοκλήρωσε το πρόγραμμα, αλλά το ολοκλήρωσε βγαίνοντας από το πρόγραμμα και τώρα έχει κατατεθεί ένας προϋπολογισμός. Για όσους ακόμα δεν το έχουν καταλάβει, φαίνεται πως οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης το έχουν καταλάβει, γι' αυτό δεν επιμένουν καθόλου σε αυτό. Έχει κατατεθεί ένας προϋπολογισμός, ο οποίος συμπυκνώνει όχι μόνο την διάθεση για να μην υπάρξουν δεσμεύσεις οι οποίες είχαν αναλυφθεί ενώπιον του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου που είχε βάλει για να κοπούν συντάξεις κτλ., αλλά έχει μέσα το σύνολο των ρυθμίσεων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από 1η-1η του 19 και επίσης έχει μέρος των αντιμέτρων τα οποία είχαμε προνομοθετήσει έναντι το ότι ενδεχομένως θα κοβόντουσαν οι συντάξεις. Δηλαδή, κρατάμε θετικά από τα κοινωνικά αντίμετρα, τα κρατάει η κυβέρνηση. Και συντάξεις και αντίμετρα, μου λέτε. Συντάξεις. Και χρήμα από αντίμετρα. Μέρος των αντιμέτρων και καινούργιες, κοινωνικό μέρισμα για τρίτη χρονιά και μέρος από τις εξαγγελίες που γίνανε στη ΔΕΗ. Κύριε Πρόεδρε. Άρα, καθώς νοηματοδοτείται πια εν της πράγμαση το ότι την 21η Αυγούστου βγήκαμε τυπικά. Αλλά βγήκαμε από τα μνημόνια ως χώρα και μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια κανονικότητα. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ μπορούν στα μάτια να βλέπουν τους πολίτες και αυτό θα φανεί πηγαίνοντας καθώς θα υλοποιούνται αυτά τα μέτρα με κοινωνικό πρόσημο προς τις εκλογές που οπωσδήποτε θα γίνουν μέσα στο 19. Θα ρωτήσω. Καλά, δεν είναι η απειλή κιόλας. Απλώς επειδή υπάρχει κουβέντα. Αν αφήνεται τον κύριο Σαμαρά να ολοκληρώσει τη διαδικασία, γιατί στο παραένα θα βγαίναμε από τα μνημόνια, όπως λέει τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία και οι συνεργάτες του κύριου Σαμαρά, αλλά ήρθατε εσείς και ανατρέψατε την κυβέρνηση και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είχατε και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο? Δηλαδή, ο Σαμαράς θα μας έχει βγάλει από τα μνημόνια, θα έχει κάνει τη βρώμικη δουλειά, θα έπεφτε, θα ερχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ, θα ήμασταν όλοι καλά. Γιατί είχατε αυτή την αγωνία, σώνει και καλά, και σταματήσατε αυτή Επιτρέψτε την πορεία? Επιτρέψτε μου να σας πω ότι πλέον όλοι είμαστε πιο σοφοί. Δηλαδή έχουν περάσει και 3-4 χρόνια από τότε. Κάθε βήμα... Συγγνώμη, διακόπτω. Δηλαδή έρχεται τώρα τούμπα η ερώτηση και θα μου... Ναι, ναι. Κάνατε τη βρώμικη δουλειά, λένε, η άλλη μεριά. Βγήκαμε από τα μνημόνια με την καθυστέρηση για να μπείτε σε διαδικασία διεκδίκησης αν κάνατε το ορθό σε 8 ή σε ένα χρόνο μήνες. Θέλω να σας μιλήσω ευθύτατα. Πρώτον, ο ελληνικός λαός επέλεξε να δοκιμαστεί για πρώτη φορά η αριστερά σε πεδίο διακυβέρνησης ακριβώς διότι είχε και κατά τη γνώμη μου έχει ακόμα αμέριστη εμπιστοσύνη πως πολιτικές δυνάμεις που δεν έχουν την παραμικρή ευθύνη για το ότι έφτασε η χώρα στη χρεοκοπία και έχουν και ένα πολιτικό προσωπικό και αξίες που πιθανολογείται, κατά τη γνώμη μου βάσιμα, ότι δεν έχουν σχέση με διαπλοκές, αδιαφάνειες κτλ., είναι η κατεξοχή δύναμη που μπορεί να βοηθήσει τη χώρα. Το επέλεξε μία φορά, δώσαμε μάχη πάρα πολύ σκληρή. Στις μάχες, ξέρετε, υπάρχουν νίκες και ήττες. Δεν νικήσαμε σε αυτή τη μάχη, είτε λόγω του ότι δεν είχαμε επαρκείς εκτιμήσεις για το πού πήγαινε η Ευρώπη και πληροφορίες, είτε διότι υπήρχε από την άλλη πλευρά και υπήρχε, τώρα φαίνεται, ένα σχέδιο 4 μικρές χώρες, το λέω επανειλημμένα, Κύπρος, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ελλάδα, να δοκιμαστούν με μνημόνια, εν ώψη του ότι δεν μπορούσαν να αγγίξουν την Ιταλία και την Ισπανία, που είναι δύο μεγάλες οικονομίες και οι οποίες έχουν πολύ πιο σημαντικά διαρθρωτικά και άλλα προβλήματα.
Δεύτερη φορά λοιπόν ο ελληνικός λαός, με παρόν το πρόγραμμα και τη συμφωνία, γι' αυτό δεν αποδέχομαι ούτε ρητορικά το περί βρώμικης δουλειάς, το συνηθίζει και ο φίλος μου, και το εννοώ, ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας και το Κουκουέ να το λέει αυτό, το περί βρώμικης δουλειάς. Δεν υπάρχει καμία βρώμικη δουλειά. Η συμφωνία τέθηκε στις λεπτομέρειές της και αυτό που υλοποιήθηκε είναι καλύτερο από τη συμφωνία που είχε συνομολογηθεί τον Αύγουστο του 2015 ενώπιον του ελληνικού λαού, και ο ελληνικός λαός ψήφισε να συνεχίσει με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ μια κυβέρνηση που έλεγε ταυτόχρονα τέρμα στη διαπλοκή και στην αδιαφάνεια, να πληρώσουν όσοι είναι να πληρώσουν από τις υποθέσεις οι οποίες υπάρχουν και οδήγησαν σε χροκοπία τη χώρα, και ταυτόχρονα να βγούμε επιτέλους από τα μνημόνια. Αυτό το έργο το έκανε αυτή η κυβέρνηση. Υπάρχουν πλευρές αυτού του έργου το οποίο προφανώς είχε και κοινωνικές συνέπειες αρνητικές, δηλαδή δεν ήταν το πρόγραμμά μας. Έρχομαι όμως σε αυτό που είπατε περί του κυρίου Σαμαρά. Δεν θέλω να φύγω από την ερώτησή σας. Όπως είδατε, θυμάμαι την αρχή κάθε. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι είμαστε όλοι πολύ πιο σοφοί. Κάθε βήμα αυτής της οκταετίας από πλευράς επιλογών της οποιασδήποτε κυβέρνηση έχει ένα πρόσημο. Δηλαδή ακόμα και μνημόνια όταν εφαρμόζεις, και αυτό αποδείχθηκε και στην τριετία, είχαμε παράλληλο πρόγραμμα με σειρά κοινωνικών μέτρων και όχι απλά επιδοματικών για ανακούφιση των πιο ευπαθών ομάδων και για τα εργασιακά. Είναι τυχαίο ότι από το 27 έχουμε πάει στο 19% η ανεργία. Θέλω να πω ότι κάθε βήμα εκείνης της περίοδου είχε μέσα της ένα κοινωνικοταξικό πρόσημο, δηλαδή το ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από αυτές τις πολιτικές. Άρα, εάν ολοκλήρωνε, παίρνω μια υποθετική. Μια υποθετική κατάσταση που ούτε η ίδια η Νέα Δημοκρατία πια την αποτολμά, διότι ξέρει ότι τότε, και τις τα έχουν πει και οι ξένοι κτλ., επί της ουσίας είχε σπάσει το πρόγραμμα από το καλοκαίρι και ύστερα, δεν εφαρμοζόταν, δεν δεχόντουσαν πράγματα κτλ. Δεν μπαίνω σε αυτή τη φιλολογία. Αν εφαρμοζόντουσαν μέχρι τέλους εκείνο το πρόγραμμα, η οικονομία και η κοινωνία θα έβγαινε με μια μεγάλη πιστοληπτική γραμμή στήριξης, δηλαδή ένα επόμενο μνημόνιο το οποίο θα μας παρακολουθούσε, το οποίο επίσης θα είχε κοινωνικοταξικό πρόσημο όπως είχαν όλες οι επιλογές των δεξιών κυβερνήσεων. Θέλω να σας πω ότι πολύ καλά κάναμε και τότε που ανοιχτά μπροστά στο λαό είπαμε πως θα πρέπει να μην συνεχίσει εκείνη η κυβέρνηση. Δεν είναι θέμα κομματικής τακτικής, είναι θέμα ευθύνης προς τη χώρα, και η αριστερά ποτέ, μπορεί να έχει του κόσμου τις άλλες παθογένειες, αλλά ποτέ δεν οπισθοχώρησε στο να αναλάβει ευθύνες για τη χώρα. Εντάξει, δεν έχω τολμήσει να την κάνω αυτήν την ερώτηση έτσι, και αφού το ανοίγετε θα επιμείνω. Δηλαδή, αν πηγαίναμε σε πρόεδρο δημοκρατίας που έλεγε πρώτη η Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Δήμα. Τον κύριο Δήμα. Ναι. Είχε προτείνει. Πιθανόν αυτό μπορώ να πω. Το ότι θα μπορούσαν πραγματικά να έχει και η κυβέρνηση Σαμαρά ακόμα χρόνο. Για να κάνει τι? Επιλογές με το πρόσημο που σας είπα. Δηλαδή, ακόμα κι αν ολοκληρωνόταν τότε το πρόγραμμα, το δεύτερο πρόγραμμα, και ταυτόχρονα έμπαινε και επιστοληπτική γραμμή μετά την πέμπτη αξιολόγηση. Αυτές οι επιλογές της ολοκλήρωσης του προγράμματος και ύστερα της πιστοληπτικής γραμμής θα είχαν οπωσδήποτε, κατά συνέχεια των πολιτικών Στουρνάρα Χαρδούβελη, συγκεκριμένο κοινωνικό πρόσημο, το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό, είναι στον αντίποδα, είναι σε αντίστοιξη με αυτό που έχουν τώρα. Δηλαδή τώρα και εδώ και μήνες υπάρχει κοινωνικό πρόσημο, υπάρχει μια... όλο το σχέδιο των 70 σελίδων, παραδείγματος χάρη, αυτό που ονομάστηκε ολιστικό σχέδιο ανάπτυξη που κατατέθηκε στους θεσμούς τον Ιούνιο, έχει σαφές κοινωνικό πρόσημο. Έχει μέσα προβλέψεις και αναδιανομή κοινωνική και εισοδηματική, η οποία είναι υπέρ ορισμένων τάξεων και στρωμάτων που χάσαν πάρα πολύ για μια ακόμα φορά μέσα στην κρίση. Ενώ άλλοι, είδα τη συζήτηση τώρα που γίνεται για τις εταιρείες, και υπενθύμησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αν δεν κάνω λάθος, ότι με συγχωρείτε, τρεις μεγάλες εταιρείες, να μην τις ξαναονοματίσω εδώ πέρα, φύγανε με κυβέρνηση Σαμαρά. Επειδή άνοιξε συζήτηση τώρα για το αν ο Τιτάνας και ο κύριος Παπαλεξόπουλος πάνε την έδρα τους στις Βρυξέλλες. Οι άλλες εταιρείες φύγανε πρώτες. Αυτοί που φύγανε από τις τράπεζες, επειδή ανοίξατε το θέμα κύριε Αρβανίτη, και έμεινε το μείον 40 δις που έπεσε σε σχέση με αυτά που κατακρατούν οι τράπεζες. Είχε ξεκινήσει 2 μήνες πριν αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ, με συστηματική προσπάθεια και με πολιτική
καβάντζα, να σας πω την έκφραση, δηλαδή σπρώχνανε και πολιτικοί τότε επώνυμοι, θα πάρουμε τα λεφτά μας πίσω, ναι, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Οι πρώτοι που βγάλαν ήταν, αν όχι το σύνολο, οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες και το ιδιωτικό κεφάλαιο, που έχουν πάει τους λογαριασμούς τους, τότε τουλάχιστον τα πήρανε μια και έξω στο εξωτερικό, και κάθε Παρασκευή όσοι παραμείνανε φέρνανε και πληρώνανε εδώ. Αυτές είναι οι αλήθειες. Δεν ήταν ούτε ο μεροκαματιάρης, ούτε ο συνταξιούχος, ούτε ο νέος, ο άνεργος που αναγκάστηκαν 400.000 παιδιά να φύγουν έτσι. Άρα δεν είμαστε όλοι ούτε οι ίδιοι, ούτε το ίδιο υπόλογοι. Έτσι. Ο χρόνος μας έχει τελειώσει, αλλά ούτε από πάνω είπανε σταμάτα. Οι συνάδελφοι είπαν να πει ότι έχει ενδιαφέρον η κουβέντα. Αλλά θέλω να κάνω, αν έχετε και εσείς και δεν έχετε κουραστεί, μια δύο καθόλου ακόμα δεν έχω κουραστεί. Ρώτηση. Είστε έμπειρος και είστε και αγωνιστής της αριστεράς. Έτσι κι αλλιώς. Αυτό δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να σας το αφισβητήσει. Για τη δράση και τη στάση σας. Αυτή η παρέα, αυτή η ομάδα, αυτή. Δεν είναι κακή λέξη παρέα. Των 35 άριδων. Όταν τους βλέπατε εσείς τα πιο όρημα στελέχη του συνασπισμού και των. Και άλλοι συντροφοί σας που ερχόντουσαν και από άλλους χώρους που έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ, πρώην στελέχη από άλλα κόμματα της αριστεράς. Πιστεύετε ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παιδιά τότε, 30-35 και λιγότερο. Και λιγότερο, θα κυβερνήσουν τη χώρα? Ένα. Δύο. Όταν το πλήρωμα του χρόνου ήρθε και είπε ο λαός, κυβερνήστε τη χώρα, θέλω το συναίσθημά σας δηλαδή, πέρα από το... Καταλαβαίνετε ότι... Εντάξει, αυτό θα θέλει μια ολόκληρη εκπομπή, θα είχα να σας πω την πολλά. Λοιπόν, αλλά να σας πω και, για, την ομάδα και για τα δύο ερωτήματα, ναι, θα σας πω. Αυτή η ομάδα νέων στελεχών και οι ομάδες και τα νέα στελέχη που στο δρόμο μπήκαν, αναδείχθηκαν και σε όλες τις θέσεις, έχει ένα μείον και δύο συν. Το μείον είναι σαφές και φανερό ότι... Λείπει μια διαδρομή και μια εμπειρία μέσα και από την κοινωνία ή από τις αξίες και τις σχέσεις της αριστεράς όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία όσο και αν τους τα νοηματοδοτήσαμε εμείς, εκ των πραγμάτων άλλο είναι η εμπειρία, η προσωπική δηλαδή γνώση, και άλλο ας πούμε το να τα έχει ζήσει ο ίδιος. Αυτό είναι το μείον, το γνωρίζει κανείς, είναι για όλους τους νέους ανθρώπους προς Θεού. Αλλά υπάρχουν δύο σύν τα οποία δεν τα είχαμε εμείς, κύριε Ρουάν, και δεν τα έχουμε ακόμα. Πρώτον, είναι η γενιά της κρίσης. Αλλιώς ζει κανείς όταν τον αφορά. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι επικοινωνούν, είναι μέρος. Θα μπορούσαν να ήταν μέσα στους 400.000 νέους που στην οκταετία πήγαν έξω, διότι δεν μπορούσαν εδώ με πόνο ψυχής και ήδη και οι οικογένειές τους να επιβιώσουν, να βρουν δουλειά. Είναι οργανικό μέρος αυτών των πληθυσμιακών και κοινωνικών δομών που υπέστη και ξέρει την κρίση και τα αποτελέσματά της. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Εγώ παραδείγματος χάρη, όπως αντιλαμβάνεστε, ή η δικιά μας γενιά ή και η διάμεση εσείς ας πούμε, δεν έχουμε αυτή την εμπειρία, δεν έχουμε αυτή την οργανική σχέση. Είμαστε ή παρατηρητές ή μέρος του ζητήματος, αλλά δεν είμαστε στην καρδιά του προβλήματος. Άρα αυτά τα παιδιά, αυτές οι ομάδες των νέων στελεχών έχουν έναν πρώτο λόγο, ένα αισθητήριο. Ακούω. Και μια δυνατότητα. Είναι αντίθεση. Είναι ξερόλες. Καθένας κρίνεται. Καθένας κρίνεται και όλοι κρινόμαστε. Ξέρετε, σε συνθήκες διακυβέρνησης, για να μην πω εξουσίας, καθένας μένει και μόνος του κρεμάμενος. Ανεξάρτητα αν έχει 40 χρόνια πίσω του ή 40 μέρες, και ανεξάρτητα αν έχει πόσα διπλώματα, και είναι ανεξάρτητα σενή, αν έχει αγώνες. Καθένας μας κρίνεται. Ούτε η προηγούμενη ρωτήσω, γενιά. Δεν μου απαντάτε. Καθόλου. Σας απαντάω ευθύτατα. Ότι και οι προηγούμενες γενιές, η δικιά μου γενιά που είναι η μεγάλη, και η ενδιάμεση, έχουν μέσα τους, ανεξάρτητα του πόσα ένσημα έχει ο καθένας μας ιστορικά ή αγωνιστικά, έχουν και έχουμε μέσα μας ανθρώπους, συμπολίτες μας, στελέχη μας, τα οποία σε συνθήκες διακυβέρνησης κρίνονται σε ατομική βάση, πέραν της συλλογικότητας. Και μπορεί καθένας να πει ή να αναδείξει και στοιχεία του χαρακτήρα τους. Αυτό ισχύει για όλους. Είναι οι δομές της εξουσίας και της διακυβέρνησης που το παράγει σε όλες τις γενιές. Και δεν είναι θέμα διαφοράς γενιών ως προς αυτό. Το δεύτερο όμως που θα ήθελα να σας πω, σας είπα δύο καλά, να μην μείνουμε στο ένα. Το δεύτερο είναι ότι είναι
νέοι άνθρωποι οι οποίοι είναι Ευρωπαίοι, γεννήθηκαν μέσα στο γίγνεσθε του Μάστριχτ και ύστερα και του Ευρώ και ύστερα, γεννήθηκαν μέσα στα κινήματα τα αντιπαγκοσμιοποιητικά, όπως τα λέγαν τότε, ή της ριζοσπαστικής άλλης αντίληψης για την παγκοσμιοποίηση, της Γένοβας, της Φλωρεντίας, ξέρουνε τον πυρήνα των προβλημάτων που με τρόπο κατακλυσμικό την τελευταία δεκαετία έρχονται ενώπιον οποίης. Τα βλέπουν και οι ίδιοι, τα βιώνουν ως Ευρωπαίοι, αισθάνονται τα στοιχεία της αλληλεγγύης ή τα στοιχεία μιας νέας εχθρότητας που πάει να παραχθεί. Μπορούν να κατανοήσουν περισσότερο τα νέα ζευγάρια που έρχονται με τα παιδάκια τους στα χέρια και πρέπει να κάνουν πολιτικές, πρόσφυγες, μετανάστες ή να συγκρουστούν με ίδιας ηλικίας, δείτε τον κύριο Κούρτς ή άλλους που έχουν πλέον το λάβαρο του εθνοαπομονωτισμού και της αναδίπλωσης, είναι δηλαδή πιο κατάλληλοι ως προς το μεγάλο κάδρο. Και άρα γι' αυτό σας λέω ότι έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και η χημεία η οποία υπάρχει στο πολιτικό προσωπικό γενικότερο, αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ ειδικότερο και στην κυβέρνηση, με πρωτοβουλίες που και ο Πρωθυπουργός έχει πάρει προφανώς για τη γενιά του και για νεότερα παιδιά, έχουν αποδώσει πολύ θετικά. Κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πάμε στη διαφημίση, ερχόμαστε σε λίγο.